Ήρθε πολύ ανοιξιάτικη. Ναι. Ντίνα 30 φίλου σήμερα. Ε, επιτέλου, να φέρω εγώ την άνοιξη, αφού δεν έρχεται μόνη τη. Όχι, σε βλέπω, και αλλάξαμε ανοιξιά. και χρώμα και. Το είπα είναι. σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε ε. με πολιτική. Έπονται οι πολιτικοί. Ε, πια. Την ε, ήταν, Κυριακή. Ε, να κατευθείαν. σου πω. Ναι. Ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία. Και δεν το λέω σε βάρο τη Λάρισα. Mm. Απλώ η Λάρισα δεν είχε μέχρι τώρα ένα δυναμικό ε, τμήμα. Όπω έχει φλόγα στο βόλο στη Μαγνησία και σε άλλε περιοχέ. Μαγνησία έβαλε Είχε λοιπόν ένα, το χεράκι τη. Έβαλε με ένα το άλλο... χεράκι τη, αλλά δημιουργήθηκε ένα πυρήνα εκεί που τον έχει τροφοδοτήσει με πάθο. Του έκανε μετάγγιση πάθου, εσύ, Αυτό έτσι. είναι βέβαιο, αλλά η καταπληκτική κυρία Μαριάννα Παπαγιάννη Μπατάλα ε, ήταν το θεϊκό μα χέρι σε αυτή την περίπτωση στη Λάρισα. Και έτσι φτάνουμε σε αυτή την Κυριακή που θα είναι ε, κάτι μοναδικό και στα ελληνικά δρόμενα της φλόγας. Είμαι βέβαιη γι' αυτό. Ε, έχουμε, λοιπόν, με πολύ έτσι ε, πειθαρχία, εκτίμηση, ευλάβεια, θα έλεγα, γύρω, συσπηρωθεί γύρω από την παρουσία της κυρίας Μαριάννας Παπαγιάννη, η φλόγα Μαγνησίας, η φλόγα από Αθήνα, λίγο φλόγα από Καρδίτσα, όμορη νομία, έτσι. Ε, Μ, μα μου έλεγε κα... ότι έχουν φύγει... Ε, ναι. Καμιά 800 εισιτήρια. Και βάλε, ναι, και βάλε. Και είμαστε και έτοιμοι για οτιδήποτε άλλο συμβεί, με σφραγίδε, με τα μυαλά. Για κάποιου ναι. να το πούμε αυτό, ναι, μη σα αγχώνει ναι, ότι πανέτοιμοι. έχουν φύγει. Βγαίνει παιδιά, οπότε μου μιλήσετε από το ακουστικό. Ναι. Ε, θα βρίσκουν και εκεί θα εισιτήρια. Θα βρίσκουν και εκεί, έτσι. βέβαια. Θα έχουμε και τα στάντ μας ε, με τετράδια, μπλουζάκια, θα γίνονται πανέμορφες δράσεις για παιδιά, Μαθαίνω ότι έχετε αθλητικές δραστηριότητες. Και... Ε, καλά, δεν λέω για το, το... φινάλε που είναι χορευτικό με ζούμπα πάρτι και ε, θα είναι έτσι Χορευτές από όλη την Ελλάδα, κορύφωση. την ζούμπα, καλεσμένοι και εκείνοι εκεί, οι οποίοι και εκείνοι το επικοινωνούν από την πλευρά τους. Για την συγκεκριμένη μέρα στη Λάρισα. Γι' αυτό Μπράβο. λέω ότι είναι επί... και επικοινωνιακά πάρα πολύ σπουδαίο, πολύ δυνατό. Λοιπόν, και... θα ε, φτιάξουν τα παιδιά διάφορε κατασκευέ. Θα είμαι εκεί ναι. να δω που θα είμαι εκείνη ε, την ημέρα. Θα, <laughs> θα πηγαίνω, έρχομαι. Και εκεί και εδώ <laughs> μετά <laughs> όλα θα τα προλάβουμε. Ε, να, να θυμηθώ να το πω <laughs> μετά τι γίνεται εκείνη την ημέρα. Στη Λάριση είναι άσχετο με αυτό mm -hmm. και όταν λέμε ότι είναι η μέρα της μαμάς, δεν εξαιρεί τους δυο γονεί. έτσι. Δεν θα είναι μόνο μαμάδες με παιδιά. Και οι μπαμπάδε μπορούν Εντάξει, να είναι. Εντάξει, εννοείται ότι δεν ξέρει. Ε, απλά είναι, είναι, η μέρα τη μητέρα. Ναι, έτσι, αλλά είναι, είναι, το όλον τη οικογένεια. Σίγουρα. Πρέπει να είναι. Γιατί όλο αυτό γίνεται για τα παιδιά τη φλόγα. Από του χορηγού καλύφθηκαν όλα τα έξοδα. Οπότε και όχι μόνο. Η είσοδο πηγαίνει στα... ακέραιη, Γιατί καμιά φορά λένε. Μέρο των εσόδων όχι πάει, όχι. σκοτώνεται η Ντίνα. Δεν το όχι λέω όχι. με καλή διάθεση, το κάνουν οι άνθρωποι. Και τη δίνουν στο τέλο 100-150 ευρώ. Όχι ότι περισσεύουν από τη φλόγα. Εδώ Στον ρύθ, ρύθμισε mm. τα πάντα, ούτω ώστε όλα τα έξοδα καλύφθηκαν και από την περιφέρεια και από το Δήμο Λαρισαίων και από του πολλού χορηγού που είδα στην Ελλάδα. Οι πολλοί χορηγοί χρησιμοποιώντα και του λογαριασμού μα τη Αλφαμπάν και τη Πυραιό και πάλι χορηγία τους προς εκεί, γιατί τα γνωρίζουμε όλα και η Αθήνα και εγώ ε, και επίσης φρόντισε από το θεματικό πάρκο του Ηρακλή που έχει επισκεψιμότητα από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ, ένα μεγάλο σημαντικό μέρος των εσόδων εκείνες τις μέρες Α. θα φύγει και εκείνο προς τη φλόγα. Λοιπόν, και όλα είπαμε αυτά... ότι ήταν ενεργή η Λάρισα αλλά έκανε μια και καλή πρώτη εμφάνιση είδες, λοιπόν ότι πυρήνης. όταν... Πηγαίναμε, ερχόμασταν λίγο. Ναι, να το, το, πούμε, φθινόπορο... να το πούμε ότι από 1,5 χρόνο τώρα με την Ντίνα λέγαμε ότι είναι κρίμα ε... η Φλόγα να έχει τόσο δυνατό τμήμα στη Μαγνησία, ένα σχετικά δυνατό στην ε... Καρδίτσα, στην πάντα γέντες. με τι αναλογίε του πληθυσμού, έτσι. Δεν μπορεί να έχει ε, την ίδια ναι, απέτηση. δίκιο, αλλά. Λοιπόν, και λέγαμε ε... είναι δυνατόν στη Λάρισα. Κάναμε λοιπόν μια πρώτη συνάντηση. Μετά το συντώνησε η Ντίνα, έτσι. Mm -hmm. ε, μαζεύτηκαν κάποιε κυρίε. Και μπράβο που η κυρία Μαριάννα Παπαγιάννη Μπατάλα είναι, μπήκε ναι. έτσι Στο τόσο το δυναμικά. Φίλου μου, όμως, και πρέπει να το πούμε ότι ε, η κυρία Μαριάννα Παπαγιάννη είχε περισσότερα από δεκαετία και μέσα από τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού που τη στήριζε πάντοτε Καλά, έτσι πάντα, ευγενικά, ναι. ευγενικά, να δυναμικά, διαχειρικά. Κάτι. Αλλά στη Λάρισα πραγματικά φέτος δηλαδή ήταν λες και ήταν ε, το θεϊκό χέρι. Μπράβο. Γιατί έτσι εύκολα και Τόσο πολύ δυνατά όπως μπήκε και να τα έχει πάρει όλα πάνω τη, για να σου πω ότι σε λίγο θα πάει και ίδια μόνη της τα Α, κτελάρι σα για να πάρει τα μπλουζάκια. Τα πάντα μόνη Μπράβο. της Και αυτό είναι πραγματικά δηλαδή. Εδώ μου έλεγε ότι ετοιμάζει, ε, γιατί θα έχει και δώρα που δεν έπρεπε με τόσο χαμηλή. 600 δωράκια. Τα έδαινε μόνη τη, όπου χτε είπα να έρθω να αρχίσω να δένω και εγώ δίπλα σου. Όντα εγώ εκπαιδευμένη, λοιπόν, πάντα σε αυτήν. Για να μην ναι. μιλούμε για τον ανταγωνισμό των δύο πόλεων, να μιλούμε για τον ε, συναγωνισμό. Εντάξει. Εδώ λοιπόν θα κοιτάξουμε ποιο θα κάνει την πιο μεγάλη και ωραία και αποδοτική και παραγωγική. Όταν μιλάμε για τι αγάπη, α έχουμε και λίγο ανταγωνισμό. Το κάνουμε άλλωστε εμεί στη Φλόγα. Δεν είμαστε μόνο εντάξει πόνος, αγωνίε και όλα αυτά. Έχουμε καλά μαντάτα γενικότερα γενικότερα έχουμε καλά μαντάτα. Το νωρίτερα παιδί μας που yeah, η Άρτεμις Ζαβαλίκου μου θύμισε ότι πράγματι πριν από 20 χρόνια ήμουν μια μαμά που είπα όταν αρνούταν το ίδιο να κάνει τη θεραπεία του και έλεγε αφήστε με να πεθάνω. Είπα βάλτε το στο ασθενοφόρο και στείλτε το ξανά στην Αθήνα και σήμερα το βλέπω δυναμικό σε άλλα παιδεία και είναι συγκινητικό, έχει τη ζωή στα χέρια του, κάνει πράγματα και είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Άρα λοιπόν τα ζωντανά μας παραδείγματα τα έχουμε γύρω μας. Σκέψου λοιπόν τώρα που πάντα και σαν ομάδα φλόγας ενισχύουμε τις επιστημονικές κοινότητες για ό,τι πιο καινούριο κάνουν να είμαστε πάντα δίπλα τους και μαζί τους. Άρα λοιπόν έχουμε καλά μαντάτα. Η απάντηση στο Λοιπόν, Κυριακή, σου. πάμε να ε, εκπέμψουμε πολύ χαρά, πολύ αισιοδοξία, Έτσι. παιχνίδι, δράσεις και για τους μεγάλους. Δηλαδή δεν θα βαρεθούν οι μεγάλοι που θα είναι είναι Θέματα εκεί. ζωγραφικής που θα έχουν να κάνουν ε, με τη φλόγα και, τις δράσεις. Και δράση, ναι, αθλητικά, όλα θα είναι πολύ ωραία. Ας πούμε όμως λίγο και για το Βόλο, ας μην τον αφήσουμε. Να, να τελειώσουμε συνεπτήρε. με αυτό. Δείξτε μα την πρόσκληση, να πούμε ότι είναι για τρει ώρες. Που σημαίνει ε. κάποιο που δεν μπορεί να είναι στι 11, εκεί, α είναι στι 12, στη 1, στι 2, έτσι, έτσι. 11 και μια ώρα με 2 να μπορέσει να αφιερώσει τον Παλιάνο Φεσσαρίνα στον δρόμο που πηγαίνουμε για Τύρναβο, στα όρια τη Λάρη έτσι. Μην σα μπερδεύει το τρίτο χιλιόμετρο που βλέπετε Λάρη σα Τιρνάβου, ε. και ευχαριστούμε όπω είπαμε και την Περιφέρεια και τον Δήμο και το Σύνδεσμο των Βιομηχάνων και το επιμελητήριο τη ε, Λάρη σα. Ε. Ε. Στο Βόλο, λοιπόν, πες γρήγορα Βόλο. γιατί έπρεπε ήδη ε, να πάει σε διαφημίσεις. Την ίδια ώρα λοιπόν, 11 με 2 και αυτό προγραμματισμένο από πριν, ωστόσο το Τμήμα Φλόγας Μαγνησίας τα καταφέρνει, μπορεί να μην είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά νομίζω ότι είμαστε με αρκετό πείσμα έτσι και δυναμικοί. Έχουμε μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση, αφιέρωμα από 150 παιδάκια της σχολής Educare, όπου θα παίξουν ένα θεατρικό One-Suponetai. Ε, στο πολιτιστικό κέντρο Νέα Ιωνία για τη φλόγα, με μια συμβολική είσοδο των τριών ευρώ και εκεί ένα μικρό μπαζάρ με τετραδιάκια και μπλουζάκια. Και αυτό θέλαμε, επειδή ήταν προγραμματισμένο για τη μέρα τη μάνα. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί, αλλά είναι η ώρα έτσι. Όμω το καλύψαμε και αυτό. πολύ ωραίο με μια άλλη φλόγας. δική μα ε, ικανή μητέρα για παρουσίαση. Άρα έχουμε και αυτό. Άρα λοιπόν, θα γυρίσουμε το απόγευμα στο Αχίλιο γιατί είναι μια άλλη, ένα άλλο πάλι αφιέρωμα. Όπου θα μα εκεί... τα πει η κυρία Πέρπερα έτσι κι αλλιώ όμω, γιατί εσύ να σου πω, εσύ Λε, να πάρει το βραβείο σε εκείνη την ημέρα, να τιμηθεί. Όπω ναι. θα τιμηθεί και ο Κώστα Ολούλη και η Κιβωτό. Και του να κόσμου. φύγω γρήγορα για το αεροδρόμιο για να πάω στα παιδιά μου την Α, άλλη μέρα για 15 μέρε. Γιατί. Θα να ψηφίσει. Αγαπάμε. Μετά. Ακριβώ. Τα χαράματα λοιπόν των εκλογών. Να πούμε ότι η πρόεδρος, η πανελλαδική πρόεδρο θα είναι στη Λάρισα. Βεβαίω θα είναι. Έτσι. Και κάναμε ένα όμορφο κάλεσμα διακριτικό ε, προ του γονιού, τα οποία είναι τα μέλη τη φλόγα επί τη ουσία, να έρθουν στο ξενοδοχείο έτσι και να μπορέσουμε να του εισπυρώσουμε πια μέσα από αυτό που έγινε. Μήπω το καταφέρουμε αυτό. Εύχομαι να γίνει Ένας και πο, αυτό αφού καλά. Και... άναψε η φλόγα στη Λάρισα, θα φροντίσουμε όλοι να την κρατήσουμε ζωντανή. Ωραία. Τώρα που το λες και δημόσια, είμαι ακόμα πιο okay. ήσυχη. Ωραία. Πήρα και αυτή τη δέσμευση να Ωραία. κάνω. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε την Τίνα Τριανταφύλου. Α, με ρώτησαν από το ξενια. Λέει, παιδιά, δεν μας έχετε κλείσει ημερομηνία. Λέω, μην ανησυχείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση στον καλά της φλόγας να μην γίνει. Ε, το, το κάναμε στα πέτρινα χρόνια. Τώρα που κάπως τα πράγματα αλλάζουν, δεν το ήδη κάνουμε. Ήδη το φρόντισα και το κοίταξα λιγάκι και αυτό. Ορατάτε. στο περίπου. Όχι, αλλά... το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιούνται ε, και οι φίλοι τη Φλόγα αλλά... εδώ. Θα πέρασουν οι εκλογές και θα πάρουν όλα το δρόμο Και πράγματι οι φίλοι της Φλόγας άρχισαν ήδη να με ρωτάνε για έτσι. το πότε. Και είπα φέτος θα αφήσουμε λίγο να βγει ο Ιούνιο. Γιατί πέρυσι έβρεχε. Μήπως το καταφέρουμε ε, ναι. το και να το κάνουμε έξω. Και να το κάνουμε έξω, ακριβώ. Λοιπόν, πολλά μπράβο Κυριακή 11 με 2 στην Λάρισα, τις ίδιες ώρες στο Βόλο, δύο δράσεις, πολλές δράσεις πάντα.